Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί θα συναντήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καθώς η κανονικότητα στη χώρα επιστρέφει από τα δικαστήρια. Στις 27 Απριλίου έχει οριστεί η επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακίων και η πρόσβαση σε ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεχτήκατε την πρόσκληση. Καλημέρα σας, αληθώς Ανέστη, ο κύριος, να είμαστε όλοι καλά και ελπίζω αυτή η πρωτόγνωρη περίοδος που όλοι βιώσαμε, ειδικά τις ημέρες του Πάσχα, να περάσει το συντομότερο δυνατόν και να είναι ενδεχομένως στο μέλλον μια πολύ μακρινή ανάμνηση για όλους, χωρίς να υπάρχουν απώλειες και χωρίς να υπάρχουν οι δυσάρεστες συνέπειες που όλοι προσπαθήσαμε να τις αποφύγουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, επέλεξε η κυβέρνηση να δώσει το πρώτο συμβολικό μήνυμα για την επιστροφή στην κανονικότητα μέσα από τα δικαστήρια. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, στις 27 Απριλίου ξεκινά η επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακίων, έμιστων και άμιστων, ενώ την ίδια ημέρα οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ειρηνοδικεία και στα πρωτοδικεία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι στιγμή, στον πρώτο βαθμό δηλαδή για τη διενέργεια, μια σειρά συγκεκριμένων διαδικασιών. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Βεβαίως. Υπήρχε, όπως ξέρετε, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαιτίας βεβαίως της πανδημίας, ένας προβληματισμός για το πώς θα μπορούσαν να οργανωθούν τα επόμενα βήματα μέσα από τα οποία στην πραγματικότητα θα κάναμε την επανεκκίνηση. Δηλαδή θα επιστρέφαμε στους κανονικούς ρυθμούς της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της χώρας. Ας μην γελιόμαστε, νομίζω ότι ούτως άλλως το έχουμε ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση. Η προτεραιότητα βεβαίως της κυβέρνησης ήταν και παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα αναπτύσσεται ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός σε σχέση με την επιστροφή μας σε μια οικονομική κανονικότητα. Και αυτό βεβαίως είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με κλειστή στην πραγματικότητα την οικονομία, η πιθανή ή η δυνατή δική μας επιστροφή σε μια κανονικότητα γεννά και προβληματισμούς και αμφιβολίες και ερωτηματικά, και θέλουμε όλοι να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Είπαμε λοιπόν ότι εφόσον αυτή τη στιγμή οι συνθήκες το επιτρέπουν και εφόσον υπάρχει το πράσινο φως από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή που διαχειρίζεται τα ζητήματα του κορονοϊού, το πρώτο βήμα το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν στην πραγματικότητα η επανέναρξη, η επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακίων. Σας θυμίζω εδώ ότι όταν κλείσαν τα υποθηκοφυλάκια, ήδη είχαν εκφραστεί πάρα πολλές αμφιβολίες και πάρα πολλές διαφορετικές φωνές για το αν θα έπρεπε να κλείσουν, γιατί στην πραγματικότητα ήταν μια πολύ σημαντική κάνουλα, η οποία παραμένοντας ανοιχτή θα έδινε πραγματικές ανάσες ζωής στην ελληνική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, για να διασφαλίσουμε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τη δημόσια υγεία, την υγεία των εργαζομένων στα υποθηκοφυλάκια, αποφασίσαμε να ανασταλεί η λειτουργία τους για το προηγούμενο χρονικό διάστημα που κοντεύει σχεδόν ένα μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι, μάλλον νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το μήνα με βάση το χρόνο τον οποίο τότε θα επανακτήσουν τα υποθηκοφυλάκια. Mm-hmm. Φανταζόμαι λοιπόν να αντιλαμβάνεστε ότι η αναγκαιότητα η οποία μας οδήγησε σε αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και όλα αυτά τα οποία διατυπώνονται σαν ερωτηματικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, μάλιστα εδώ και ανακοινώσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους, από την Ολομέλεια, με την οποία χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη και είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν συναντούν την πραγματικότητα, γιατί και από τη δική μου πλευρά υπήρχε έγκαιρα ενημέρωση για την πρόθεση της κυβέρνησης και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή θα μπαίνουν με ένα πολύ συγκεκριμένο ρυθμό όλοι οι συναλλασσόμενοι στον χώρο των υποθηκοφυλακίων, αλλά και στον χώρο των πρωτοδικείων και των ειρηνοδικείων, με security απ' έξω που θα ελέγχει τους ανθρώπους που θέλουν να συνδιαλλαγούν και θα βάζει μια τάξη σε σχέση με το ρυθμό που ο καθένας από αυτούς θα μπαίνει και θα βρίσκεται αντιμέτωπος με εργαζόμενους, είτε στα υποθηκοφυλάκια, είτε στα ειρηνοδικεία, είτε στα πρωτοδικεία. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο σιγά-σιγά να μπούμε σε ένα ρυθμό κανονικότητας και να δώσουμε τις απαραίτητες ανάσες, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, στην ελληνική οικονομία. Εδώ που βρισκόμαστε πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι βεβαίως ήταν και παραμένει προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας, το λέω για δεύτερη φορά, αλλά πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανοίγουμε και κάποιες διαδικασίες προκειμένου να στηριχτεί η ελληνική οικονομία. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση δεν νομίζω ότι βοηθάει ή ότι μας δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση του να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που φαίνεται ότι δημιουργεί τεράστια
ζητήματα και τεράστιες συνέπειες στον χώρο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Καλό είναι να συμβάλλουμε με τη σοβαρότητα και με την ευθύνη του καθενός, με το μέτρο της ευθύνης που μας αναλογεί σε ό,τι αφορά την λήψη και την εμπέδωση των μέτρων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στους ίδιους σε αυτούς μας. Βεβαίως με τη σοβαρή, αν θέλετε, συνδρομή της πολιτείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης εν προκειμένου. Γυρίστε εν παρόδο να σας πω ότι έχουμε προμηθεύσει και τα υποδικοφυλάκια με όλα τα απαραίτητα υλικά, με γάρδια, με μάσκες, με αντισηπτικά υγρά, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία και βεβαίως η υγεία των εργαζομένων σε αυτά. Άρα από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε αυτό το μικρό μεν βήμα, το οποίο σιγά σιγά θα μας οδηγήσει και στα επόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποιες διαδικασίες ανοίγουν, ήδη το έχουμε ανακοινώσει, είναι οι διαδικασίες των συνεννητικών προσημειώσεων σε ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία και βεβαίως οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν αναγκαστικές προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων στα πρωτοδικεία. Είναι οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν τα υποδικοφυλάκια. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Δεν ανοίγουμε όλο το χώρο της δικαιοσύνης. Τα βήματα τα οποία θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι πολλά και συγκεκριμένα και θα γίνουν μέσα από, αν θέλετε, το πράσινο φως που θα μας δίνει κάθε φορά η αρμόδια Εθνική Επιτροπή για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αλλά και βεβαίως μέσα από την ίδια την εξέλιξη της πανδημίας, η οποία αφορά στην πατρίδα μας, αφορά σε όλο τον κόσμο. Για τις υπόλοιπες βαθμίδες της δικαιοσύνης, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Υπουργέ? Το χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού, κύριε Τζένου, υπάρχει. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι μία από τις βασικές μας υποχρεώσεις, που η οποία εννοείται ότι προήλθε και μέσα από τις εντολές του ίδιου του Πρωθυπουργού, ήταν να οργανώσουμε ουσιαστικά τα επόμενα βήματα της επιστροφής στην κανονικότητα για τον χώρο της δικαιοσύνης, για τον οποίο είμαι εγώ προσωπικά υπεύθυνος. Δεν θα μπορούσα βεβαίως να σας πω για ημερομηνίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, απλούστατα γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα εξαρτηθεί απολύτως από την εξέλιξη της πανδημίας και από τη δυνατότητα που θα μας δώσει η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης του Κορονοϊού. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ανοίγουν τα υποθηκοφυλάκια από τις 27 του μηνός, αυτό που μπορώ να σας πω, ότι ένα επόμενο στάδιο θα ήταν να ανοίξουν οι διαδικασίες ειδικές και τακτικές με δήλωση χωρίς παρουσία διαδίκου στο εφετείο και στον Άριο Πάγο. Ένα επόμενο βήμα θα ήταν να ανοίξουν στο σύνολό τους οι διαδικασίες των ασφαλιστικών μέτρων. Ένα επόμενο βήμα θα ήταν να ανοίξουν οι υπόλοιπες τακτικές και ειδικές διαδικασίες, αν επιτρέψουν οι συνθήκες, ξαναλέω για άλλη μια φορά, πλην των ποινικών, και βεβαίως οι διαδικασίες αλλά και οι δίκες περί μη αναγκαστικής εκτέλεσης. Και βεβαίως στο τέλος να καταλήξουμε να ανοίξουμε και τις ποινικές διαδικασίες συνολικά κανονικά. Όλα αυτά είναι βήματα τα οποία θα γίνουν σε ένα μελλοντικό χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο με το άνοιγμα των επιθυκοφυλακίων. Και επαναλαμβάνω, με βάση τις πραγματικές εξελίξεις που υπάρχουν και με βάση την άδεια εντός εισαγωγικών που κάθε φορά θα μας δίνει η αρμόδια Εθνική Επιτροπή για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Δεν είναι... Έχουμε σχεδιάσει τα βήματα, ξέρουμε ποια είναι και ποια πρέπει να ακολουθήσουμε. Λίγο ή πολύ, σας επαναλαμβάνω, τουλάχιστον σε δικές μου κατηδίαν συζητήσεις με προέδρους δικηγορικών συλλόγων, με ανώτατους δικαστές, με ανθρώπους, με τους δικαστικούς υπαλλήλους, με ανθρώπους που εμπλέκονται στον χώρο της δικαιοσύνης, έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και για τα οποία λίγο πολύ έχουμε συμφωνήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν νωρίτερα. Επειδή είναι πολλοί οι ακροατές οι οποίοι με ρωτούν αν συνδέεται αυτό το άνοιγμα με τους πληστηριασμούς και θυμίζω ότι υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι την 30η Απριλίου. Και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και διάφορα σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση για παράταση στο πλαίσιο προστασίας κλπ. Υπάρχουν κάποιοι που λένε μήπως γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί. Τι απαντάμε εδώ? Καταρχήν, όπως σωστά σας λένε, μέχρι τις 34 υπάρχει και προστασία στις πρώτες κατοικίες και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση η οποία γίνεται μεταξύ των υπευθύνων υπουργών της κυβέρνησης και των θεσμών. Είμαστε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι το Υπουργείο Οικονομικών και είναι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία προκειμένου να παραταθεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη η αναστολή ουσιαστικά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να θυμίσω βέβαιως εδώ ότι αυτή ήταν μια συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τους θεσμούς. Και ότι αυτή η κυβέρνηση είχε καταφέρει τουλάχιστον δύο φορές να πάρει διαφορετικά χρονικά διαστήματα αναστολής αυτών των διαδικασιών. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα καταλήξουμε να πετύχουμε τη συμφωνία με τους θεσμούς. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή
είναι σε αναστολή οι δίκες περί αναγκαστικής εκτέλεσης. Άρα λοιπόν, το πείτε αυτό, αυτή η προστασία υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Και νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πέραν όμως όλων των άλλων, επαναλαμβάνω, είναι σταθερός στόχος της κυβέρνησης να πετύχουμε μια μεγάλη επιμήκυνση σε σχέση με τις προηγούμενες προστασίες πρώτης κατοικίας και να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ούτως ώστε να μην προβληματίζουν τους Έλληνες πολίτες και να μην δημιουργούν επιπλέον ζητήματα ή ερωτηματικά. Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι ταυτόχρονα και εσείς προσωπικά έχετε επιβλέπετε και παρακολουθείτε και πιέζετε για τις δράσεις του Υπουργείου στο πεδίο της ψηφιακής δικαιοσύνης. Θεωρείτε ότι μπορεί να βγει κάτι καλό από όλη αυτή τη διαδικασία? Μπορούμε να μιλήσουμε για ευκαιρία που μας δίνει όλη αυτή η κατάσταση να μετεξελιχθεί η δικαιοσύνη και να έχουμε ταχύτητα και να έχουμε και εξυπηρέτηση καλύτερη από αυτή που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Νομίζω ότι αυτό, κύριε Τζένο, έχει φανεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με επίγουσες εντός εισαγωγικών ενέργειες και δράσεις, πάντα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, που καταφέραμε να εντάξουμε ηλεκτρονικά πάρα πολλά πιστοποιητικά στην ζωή μας. Κυρίως για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, λόγω της ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία και λόγω της αδυναμίας των δομών του ελληνικού κράτους να λειτουργήσουν με το ρυθμό που λειτουργούσαν στο παρελθόν. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε βάλει κάποιους στόχους να προωθήσουμε όλα τα ζητήματα του e-justice. Ήδη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας έχει βγει πλέον στον αέρα, σε δημόσιο διαγωνισμό, η δεύτερη φάση του ΣΔΠΠ, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πολιτικών και Ποινικών Υποθέσεων, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη ηλεκτρονική διαδικασία σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, πλην των Αθηνών, του Πειραιά, της Χαλκίδας και της Θεσσαλονίκης, που ήδη είχαν ενταχθεί από την πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, πλέον μπορεί να εκδίδεται μια σειρά δικαστικών πιστοποιητικών ηλεκτρονικά και σύντομα θα έχουμε και το αντίγραφο ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά. Όντως αυτή η πραγματικότητα μας έχει αναγκάσει να κινηθούμε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, οι οποίοι ξεπερνούν τον αρχικό προγραμματισμό, και βεβαίως χαίρομαι διότι αφενός δείχνει από τη μια πλευρά ότι υπάρχει μια σταθερή προσήλωση της σημερινής κυβέρνησης στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, ιδέα εξερουμένης και της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αλλά και από την άλλη πλευρά μια ετοιμότητα από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό να εντάξει και να αφομοιώσει στο ίδιο το σύστημά του όλες αυτές τις διαδικασίες με έναν πραγματικά πρωτόγνωρο και γρήγορο τρόπο που, επαναλαμβάνω, δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε στο παρελθόν. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα περνάμε σε μια άλλη ψηφιακή εποχή και για τη δικαιοσύνη αλλά και για την ίδια την ελληνική πολιτεία. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Ως προς την επέκταση του δικαστικού έτους, ένα μέτρο το οποίο είχε προκαλέσει και λίγο αντιδράσεις από τις ενώσεις δικαστικών, πού βρισκόμαστε εκεί και μέχρι πού θα πάμε επί της ουσίας? Νομίζω ότι λίγο ή πολύ συμφωνούμε όλοι πως, με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε πρώτης δικαιοσύνης ήταν ο μεγάλος χρόνος στην απονομή της δικαιοσύνης, ότι αυτό το πρόβλημα αυτή την περίοδο θα βιωγωθεί. Θα βιωγωθεί διότι δεν λειτουργούν τα δικαστήρια, δεν υπάρχουν ακροατήρια. Βεβαίως υπήρχε χρόνος για την έκδοση αποφάσεων και πρέπει να συγχαρώ τους δικαστές για αυτή τους τη δυνατότητα να εκδώσουν πολλές αποφάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα θα λιμνάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ένας μεγάλος όγκος και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Και επειδή, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην πραγματικότητα όλες οι δομές της ελληνικής πολιτείας θα εργαστούν και το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα, νομίζω ότι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει και από τον χρόνο της δικαιοσύνης είναι να επιμηκύνουμε, ειδικά μόνο για φέτος, το δικαστικό έτος, για να μπορέσουμε με αυτόν τον χρόνο να απορροφήσουμε ένα κομμάτι του όγκου της δικαστικής ύλης. Από την 1η μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου μπορούν να μπουν πινάκια και μπορούν να μπουν δικάσιμοι. Άρα, τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να ενταχθεί σε αυτή την επιμήκυνση του χρόνου, στην επιμήκυνση του δικαστικού έτους. Και από εκεί και πέρα να δούμε. Δυστυχώς δεν ακούμε καλά τον Υπουργό. Δεν ξέρω αν μας ακούει πάλι ο κύριος Τσιάρας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε για να ολοκληρώσουμε και τη συνέντευξη, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό με την επέκταση του δικαστικού χρόνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μας ακούτε? Και δεν ξέρω σε ποιο σημείο διασπορτή. Είμαστε στο σημείο που μας λέγατε ότι από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Ωραία.
Αυτή, είπαμε λοιπόν ότι από την 1η μέχρι 15η Σεπτεμβρίου μπορούν από τώρα να προγραμματιστούν δικάσιμοι και να υπάρχουν πινάκια. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, εργαζόμαστε με πολύ μεγάλη προσπάθεια για το πώς θα επιμηκύνουμε το δικαστικό έτος, ειδικά επαναλαμβάνω και μόνο για φέτος, προκειμένου να απορροφηθεί ένας όγκος της δικαστικής ύλης. Πρέπει εδώ να πω και να το τονίσω για άλλη μια φορά, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οι μεγάλες εντός εισαγωγικών δικαστικές διακοπές δεν είναι όπως τις εννοεί όλος ο κόσμος. Διότι αφενός μεν υπάρχουν τα θερινά τμήματα τα οποία λειτουργούν στα δικαστήρια, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν άδεια όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι μέσα στον χρόνο της καλοκαιρινής περίοδου. Αλλά και από εκεί και πέρα είναι ένας χρόνος μέσα στον οποίο εκδίδονται πολλές δικαστικές αποφάσεις. Είναι μια παρεξηγημένη έννοια ο μεγάλος χρόνος των διακοπών των δικαστών και των δικαστηρίων. Αλλά εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω ότι ειδικά για φέτος θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και μόνο σαν με στόχο να απορροφηθεί ένα μεγάλο μέρος της δικαστικής ύλης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά. Να είστε καλά, κύριε Βένο. Καλημέρα.